Συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονία Στράκης κ. Θόδωρο Καράογλου είχε χθε η ηγεσία του Συλλόγου Τριτέκνων, προκειμένου να του θέσει μια σειρά από αιτήματα με βασικό την εξαίρεσή του από το κοινωνικό μέρισμα, το φόρο πολυτελεία για τα αυτοκίνητα και την άδεια Σήμερα μα ενημέρωσε για τη συνάντηση ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Τριτέκνων που βρέθηκε στι ΣΕΡΕΣ και είχε συνάντηση με την Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη κ. Φωτεινή Αραμπατζή. Καταρχήν, χθε συναντήκαμε τον κ. Καράογλου στη Θεσσαλονίκη, του θέσαμε και τα παράπονά μα και τι απαιτήσει μα και μα είπε και εκείνο την άποψη, την κυβερνητική. Σήμερα κάναμε το ίδιο με την υφυπουργό εδώ. Θέσαμε το γενικότερο πλαίσιο mm -hmm. και διαμαρτυρηθήκαμε γιατί τα τρία τελευταία, οι δύο, τα δύο νομοσχέδια που ήρθαν και το τρίτο που έπεται, τιμωρούν την τρίτη οικογένεια. Και πώ τιμωρούν, Πρώτον, Δημογραφικό επίδομα μας εξαιρέσανε από την ε, καταβολή. Ενώ είμαστε στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, θα μπορούσαν να κάνουν μια καλύτερη διαχείριση και αντί να δώσουν 700, να δώσουν 650 και να πάρουν και οι τρίτεκνες οικογένειε αφού όλοι ευαγγελίζονται ότι είναι υπέρ της οικογένεια και των τριτέκνων. Δεύτερον, πήραν απόφαση προχθές για το φόρο πολυτελείας, που ο φόρος πολυτελείας ψηφίστηκε το 2006 από τον ε, ε, Πρωθυπουργό τότε το συντοπίτη σα εδώ, το Γκώστα τον Καραμαλή, και ενέταξε του τρίτεκνου σε νομοθεσία και μαζί με του πολυτεκνού δικαιούμαστε να πάρουμε αδασμολόγητα αυτοκίνητα. Μα βάλανε φοροπολιτελεία μετά, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε χαράτσια. Όλα αυτά τα χρόνια παλεύαμε να απαλλευτεί ο φόρο αυτό πολυτελεία και με έκπληξη διαπιστώσαμε προχθέ ότι περάσανε ένα νόμο που λένε από τέσσερα παιδιά και πάνω. Δηλαδή, μα γυρίζουν 100 χρόνια πίσω. Ο πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Σερών εξήγησε την ανάγκη να γίνουν οι συναντήσει με μέλη τη νέα κυβέρνηση προκειμένου να τεθούν τα αιτήματά του. Η συνάντηση αυτή γίνεται επειδή έχουν προκύψει κάποια θέματα καινούργια με την ανάληψη τη καινούργια κυβέρνηση. Ε, ας πούμε αυτό το θέμα κυρίω. Το πρώτο είναι το κοινωνικό μέρισμα που δεν μα έβολε μέσα η κυβέρνηση. κατά δεύτερο είναι ο φόρο πολυτελεία στα αυτοκίνητα, τα οποία πάει να θεσμοθετηθεί να καταργηθεί από τέσσερα παιδιά και πάνω. Το ίδιο και για την άδεια μητρότητα για την πολύτεκνη μητέρα. Αναφέρεται σε μητέρε που έχουν από τέσσερα παιδιά και πάνω. Ε, θεωρούμε δίκαιο ότι πρέπει να κατέβει αυτό το όρο και να πάει στα από τρία παιδιά εκεί πάνω. Σήμερα έχουμε μια συνάντηση εδώ στην πόλη σα με την Υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή. Ε, οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση, γιατί το αίτημα έγινε μόλι εχθέ. Μα δέχθηκε λοιπόν σήμερα η κυρία Ραμπατζή Εγώ συντοπίτη σα, αισθάνομαι συντοπίτη σα, διότι είμαι αλληστρατινό. θέλω να πω ότι αυτά που ακούσαμε από την Υπουργό ήταν θετικά για μα. πλην όμω περιμένουμε το αποτέλεσμα, γιατί πάντα όλοι κρυμνόμαστε εκ του αποτέλεσματο και όχι από τι προθέσει. το θέμα που ζητούμε και που είναι τη απολύτω αρμοδιότητά τη είχε να κάνει με την διαδικασία απόστρηση των φούρτων και λαχανικών που επισήριζα η αλήθεια, πρέπει τα λέμε όλα. και δεν υπήρξε συνέχεια σύμφωνα με τις προτροπές της κυρίας Φωτίου μόνο να ενταχθούν οι διαδικασίες αυτές στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Ποτέ οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν θέλησαν να συμπαρθαθούν στους συλλόγου μας, ούτε στους τριδίκνους, στου πολιτεκνούς. Ήδιο πράγμα συμβαίνουν και εκεί, δεν έχει κάτι διαφορετικό. Περιμένουμε λοιπόν από την, από την Υπουργό μα, από την Υπουργό μα με την έννοια ότι είμαι και εγώ σεραίο, ε, να ανταποκριθεί και να είμαστε πάλι εδώ μαζί και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσπάθεια που κατέβαλε και το αποτέλεσμα θετικό που θα έχει. Ευχαριστώ πολύ.